Αυτό είναι το υπερπολιτελές σπίτι Φρούριου στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου, όπου διέμενε ο γιατρός Μαϊμού. Το οίκημα περιβάλλεται από έναν ψηλό τσιμεντένιο φράκτη, προκειμένου να μένουν μακριά τα διάκριτα βλέμματα. Βίντεο ντοκουμέντο που έχει αναρτηθεί σε κανάλι στο YouTube καταγράφει την πολυτέλεια και τη χλίδη μέσα στην οποία ζούσε ο γιατρός, εξασφαλίζοντας υπέρογκα ποσά από τα ανυποψίαστα θύματά του, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση. Το τριών επιπέδων σε σωμών αποχρώσεις οίκημα δεσπόζει μέσα στο καταπράσινο οικόπεδο, το οποίο είναι καλυμμένο από γκαζόν. Όπως διακρίνεται στην οθόνη, παρά το γεγονός ότι η έπαυλη του γιατρού είναι χτισμένη σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα καταγάλνα νερά του Αργοσαρονικού, εκείνος επέλεξε να χτίσει τη δική του πισίνα, ίσως για να μπορεί να προσφέρει στους υψηλούς προσκεκλημένους του ακόμα περισσότερη πολυτέλεια και ιδιαιτικότητα, ή απλά επειδή θέλει εκείνος και η οικογένειά του να απολαμβάνουν τις βουτιές τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ο γιατρός δεν φιδόταν τα χρήματα που κέρδιζε από τη δουλειά του. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται σε κάθε γωνιά της κατοικίας του. Από τον πέτρινο φράχτη που χωρίζει το κυρίως οίκημα από την υποκατασκευή πισίνα, τον περιποιημένο κήπο, το προσεγμένο πλακόστρωτο γύρω από τη βίλα, αλλά και τα γήπεδα τένις που αποφάσισε να δημιουργήσει στο πίσω μέρος του σπιτιού, προκειμένου να μπορεί να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με τους στενούς του φίλους. Το οίκημα με τα κεραμίδια στο χρώμα του ήλιου χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Έτσι, οι ένοικοί του έχουν απεριόριστη θέα, αλλά και φυσικό φως. Ωστόσο, τα τελευταία 24 ώρα, τα στόρια και τα παντζούρια της πολυτελούς έπαυλης παραμένουν ερμητικά κλειστά. Λοιπόν, η Σοφίτα... Σήκωνα μας δείξεις τώρα τη Σοφίτα, που υπάρχει κάτι εκεί που έχει βρεθεί... Κάποια μυστικά εννοείται. Που έχεις εκεί να αποκαλύψεις. Αν δούμε την εικόνα, καταρχήν, αυτή εδώ είναι η Σοφίτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η πισίνα υποκατασκευή. Ακριβώς, ναι, ναι. Η υποκατασκευή πισίνα διπλή. Μία μεγάλη, μία μικρή, για τα παιδιά προφανώς. Μάλιστα. Η μικρή είναι εδώ, η μεγάλη για το ζεύγος. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Εννοείται. Πολύ πέτρα. Πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι. Και εδώ η Σοφίτα. Λοιπόν, η Σοφίτα, τι έχει βρεθεί σε αυτή την. Και πίσω, Σοφίτα. Ξέχασε, στη γωνία έχει και γήπεδο τένις η γωνία. Α, το γήπεδο, με το γήπεδο τένις, να σα πούμε, δεν ασχολείται. Δεν έχει κρυμμένα μυστικά γι' αυτό. Δεν έχει και κρυμμένα μυστικά. Λοιπόν, η Σοφίτα. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί στην Σοφίτα, νομίζω ότι μπαίνανε σε έναν ιερό ναό. Μάλιστα. Είχε μέχρι και προσευχητάρι, αν το λέω σωστά, ήταν... Είχε ανοιχτά Ευαγγέλια μέσα, κεριά, πάρα πολλές καντήλια, εικόνες. Κεριά, εικόνες οι οποίες θα εξεταστούν παρακαλώ πολύ από αρμοδίους του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι αρχές. Για μία μάλιστα θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Νόμιζαν ότι βρίσκονται σε ένα ναό. Και στην μία άκρη λοιπόν την Σοφίτα, με θέα βέβαια την θάλασσα, τι βλέπουνε? 7 κράνη αυθεντικά μαχητικών αεροσκαφών. Αυθεντικά κράνη πιλότων. Το πώς έφτασαν στα χέρια του αυτά δεν μπορείς να τα βρεις στο εμπόριο. Ένα κράνος μαχητικού αεροσκάφους δεν πωλείται. Είναι στρατιωτικός εξοπλισμός, δεν είναι? Είναι στρατιωτικός εξοπλισμός. Και ένα ολόκληρο άλμπουμ με φωτογραφίες του ιδίου επάνω σε μαχητικά αεροσκάφη με στολή πιλότου. Κράνη πιλότου σε μαχητικά αεροσκάφη τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Μα στον επιχειρηματία καναλάρχη, εννοείται, μεγάλο ακριβώς. Επιχειρηματία, έτσι. Που κατηγορείται ότι το έφαγε 55 εκατομμύρια, είχε παρουσιαστεί ως μυστικός πράκτορ. Μεσολαβητής με την Αμερικανική κυβέρνηση. Όχι πράκτορα στη CIA. Υπάρχει μια δεύτερη πιο ισχυρή μυστική υπηρεσία στην Αμερική που λέγεται NSA. Έτσι είχε παρουσιαστεί. Ειδικό στα δορυφορικά προγράμματα και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών σε μαύρες.